Επαιτειακή ημέρα και πάρα πολύ σημαντική, φορτισμένη συγκινησιακά με απογόνους ανθρώπων που έχουν εκτελεστεί και έχουν έντονα τα βιώματα και τα ακούσματα, με ένα θρησκευτικό δρόμενο που έχει ερμηνευτεί ουδόλου στοιχεία ως θαύμα που έσωσε τη Σκιάθο. Νομίζω πως όποιος δεν μαθαίνει από την ιστορία και από όσα η ίδια μας διδάσκει στην καθημερινότητα είναι καταδικασμένος όντως να τη βρει μπροστά του και μάλιστα ως παράφραση. Τέτοιες μέρες λοιπόν αποτελούν έρισμα εθνικής αυτογνωσίας και μνήμης, αλλά και σεβασμού σε όλους όσους πάλεψαν για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Αυτό οφείλουμε να το διαφυλάξουμε ως κόρυνο οφθαλμού. Είναι μια μέρα τιμής και μνήμης στους ήρωες που θυσιάστηκαν για τον τόπο μας, οι οποίοι θα είναι πάντα παράδειγμα μέσα από τη στάση τους, παράδειγμα για όλους εμάς να συνεχίσουμε έτσι να σεβόμαστε και να προστατεύουμε τον τόπο μας και να τον υπερασπιζόμαστε απέναντι σε κάθε απειλή, σε εισαγωγικά. Θα ήθελα να σταθώ στο ότι σήμερα έχουμε την εξαιρετική τιμή να συμμετέχει στους τιμητικούς εορτασμούς η πρέσβης της Αυστρίας στην Ελλάδα, η κυρία Πόπελερ, περνώντας και ένα μήνυμα της συμφιλίωσης, της συγχώρεσης και της συμφιλίωσης.